Ρώσοι, Ουκρανοί δεν ξεχωρίζουμε πια εδώ. Και ούτε στις χώρες μας δεν ξεχωρίζουμε. Πραγματικά δεν νιώθουν, δεν υπάρχει εθνικότητα. Ναι? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένεια, υπάρχουν παιδιά που ζουν σε αυτή την κατάσταση. Η Ειρήνη Χατζημινά είναι Ρωσίδα που μεγάλωσε στην Ουκρανία. Η Ειρήνη Νεστερέγκο είναι Ουκρανή. Τίποτα δεν τις χωρίζει, αντίθετα πολλά τις ενώνουν, όπως η αγωνία για τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Ειρήνη μπορεί να ζει στην Κρήτη, αλλά έχει αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς της στην Ουκρανία, εκεί όπου βρίσκεται ο αδερφός της, ο οποίος κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Ανατολική Ουκρανία είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο. Αυτή τη στιγμή εκεί μένει ο αδελφός μου, η οικογένειά του, που φυσικά πονάμε πάρα πολύ. Από την ψυχολογία του αδελφού μου δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει την τόπος του. Θεωρεί ότι εκεί που μεγάλωσε, ναι, έχει φύγει τότε πριν 8 χρόνια, αναγκάστηκε λόγω πάλι της κόρη του, για να προστατεύει την οικογένεια του, τη γυναίκα του και την κόρη του, αναγκάστηκαν και φύγανε. Η Ρωσίδα φίλη της και δικηγόρος Ειρήνη Χατζημινά μοιράζεται τον ίδιο φόβο. Αγωνιά για τους γονείς της που μένουν στην Ουκρανία και φοβάται ότι η ζωή τους μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες στιγμές και να ξεριζωθούν. Τους είπαν ότι άπαξ θα συμβεί κάτι, έχουν μόνο 2 ώρες να προετοιμαστούν. Ήδη έχουν μαζέψει μία βαλίτσα ανάγκης και μου κάθε μέρα που μιλάμε τώρα, που μίλησα πριν να βρεθούμε, έχω μιλήσει με τη μητέρα μου και μου είπε ότι αν θα χαθεί το σήμα, να ξέρεις ότι θα βρεθώ εκεί, θα σε πάρω από εκεί. Ακόμα και αν υπάρχει σχέδιο διαφυγής, αυτό αλλάζει συνεχώς και οι ώρες κυλούν βασανιστικά μέχρι να ακούσει κάθε φορά τη φωνή τους. Πριν μιλούσαμε για, ας πούμε, να έρθουν εδώ, μετά καταλάβουν ότι δεν θα μπορούν και αποφασίσουν ότι ο δικός θα πάνε. Έχουν αποφασίσει ότι θα πάνε, ας πούμε, προς πιο δυτικά κράτη. Οι δύο γυναίκες περιγράφουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία δεν είναι τωρινή, ακόμα και αν τώρα στράφηκαν στην περιοχή τα φώτα της δημοσιότητας. 8 χρόνια τώρα σπίτια γίνονται στάχτη, μανάδες χάνουν τα παιδιά τους και στρατιώτες πέφτουν νεκροί για ακατανόητους λόγους. Κάθε μέρα σκοτώνονται και από το στρατό και από τους κατοίκους καθημερινούς, σκοτώνονται άνθρωποι και δεν σκοτώνονται ένας, 2, 3, 4. 8 χρόνια υπήρχε πρόβλημα, υπάρχει πόλεμος, να σκοτώνονται άνθρωποι και από 2 πλευρές και σκοτώνονται νέα παιδιά. Με κοινή αφετηρία, παρόμοια βήματα και κοινή κατάληξη, οι δύο γυναίκες μοιράζονται και το ίδιο όνομα που στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα, Ειρήνη.